Αγαπητή συνονόματη κυρία Κατερίνα Καραβάτου, μάλιστα. Θα ήθελα να πείτε στους κάμεραμάν τα μόνα πλάνα που θα πρέπει να τραβάνε είναι του Δημήτρη και του Δήμου. Ο Δήμος φαίνεται ένα εξαίσιο παιδί με ήθος και αξίες. Το μόνο ψεγάδι που βρήκα είναι η ξεροκεφαλιά του. Δεν έχεις δει τα προηγούμενα επεισόδια, γι' αυτό τα λες αυτά. Συγγνώμη, κάνω πλάκα, κάνω πλάκα. Απ' την άλλη, ο Δημήτρης είναι υπέροχος σε όλα. Δηλώνω ερωτευμένη με τα μάτια του. Με σαγίνεψαν από την πρώτη στιγμή που τα είδα στην τηλεόραση. Ελπίζω να φτάσει το μήνυμά μου στα παιδιά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Έλα, σαγίνεψεις. Συνονόματι μου Κατερίνα, φαντάζομαι ότι λένε και Κατερίνα και Καραβάτου, αλλά θα μπορούσε, ποτέ δεν ξέρεις. Σίγουρα Κατερίνα, λέει κάτι για τα μάτια σου Δημήτρη, θα ήθελα λίγο να απευθυνθείς στο κορίτσι αυτό και να μιλήσεις. Ένα κοντινό στο Δημήτρη τώρα, στα μάτια. Ένα κοντινό, αυτή τη στιγμή γίνεται στα μάτια σου. Λέει, δηλώνει ερωτευμένη με τα μάτια. Πολύ μεγάλο κοπλιμέντο αυτό η αλήθεια. Πολύ. Δεν το έχω ξανακούσει από κοπέλα. Δηλώνει ερωτευμένη με τα μάτια σου. Να μου πεις με του Δήμου τα μάτια, οκ. Τα δικά μου δηλαδή. Με το βλέμμα εννοεί, ρε φίλε, δεν λέμε το χρώμα. Τι να το πει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο που μπαίνουν στη διαδικασία και γράφουν για μας, πόσο μάλλον τέτοια μηνύματα, μόνο συγκινητικά μπορεί να είναι αυτά. Κολακευτικά το λιγότερο. Τι να πω, δεν έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ρομαντικό σχόλιο και πολύ τρυφερό. Ξεχωριστό σίγουρα. Δεν το έχω ξανακούσει. Ξεχυλίζει από χαρά όταν ακούς αυτά τα πράγματα από τον κόσμο. Ανδριάννα μου, ο Δήμος φαίνεται ένα εξαίσιο παιδί με ήθος και αξίες. Το μόνο ψεγάδι που βρήκα είναι η ξεροκεφαλιά του. Μ' αρέσει που γράφουν ωραία πράγματα για το Δήμο. Καθόλου, είσαι έτοιμη να κάνεις κάτι πολύ ακραίο. Όχι, μου αρέσει. Αφού κρατάς τα χέρια σου να μην κάνουν τίποτα. Τι να κάνω. Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ζηλεύω λίγο, αλλά μ' αρέσει κιόλας. Έχει ανταγωνισμό. Σιγά, καλά. Καλά, ήθος και αξίες είπε ότι έχω. Αυτό λέω, μου αρέσει. Και ευχαριστώ πολύ. Τώρα, άμα έγραφε. Τα μόνα πλάνα που πρέπει να τραβάρει το Δημήτρη. Άμα έγραφε τύπου καμιά Μάντι Κέι, θα ζήλευα λίγο. Αλλά τώρα εδώ που λένε ωραία πράγματα, εμένα μου αρέσει. Καμαρώνω. Και η Μάντι Κέι τέτοια έλεγε. Δεν ξέρω. Αρχικά κάτι τέτοια έλεγε, ότι είναι πολύ καλό παιδί και κάτι τέτοια. Νομίζω ότι είχε κάνει ειδική μνήμα στα μάτια σου και η Μάντι Κέι, έτσι δεν είναι. Και από όλα αυτά που είπε, τελικά τον κατάφερε και μιλάνε και στο Instagram. Είδες. Μόλις το είδα, δεν την είχα φίλη. Εννοείται δεν της απαντούσα. Κάτσε. Όταν εννοούμε μιλάτε στο Instagram, τι εννοούμε. Αφού το είπα, μωρέ, μην το παίζεις τώρα, αφού σου το είπα. Αυτό το ότι σου στείλε. Ναι, και της απάντησα. Δεν θα της απαντούσα της κοπέλας. Έχει μπει σε ολόκληρη διαδικασία. Ξέρεις ότι έχει απαντήσει τη Μάντι Κέι. Ναι. Με ρώτησε, μα δεν έχει απαντήσει. Εγώ τώρα είπα μήπως μιλάμε συστηματικά. Σου απάντησε μετά που της απάντησε. Εννοείται. Με κάλεσε και στην κεφαλονιά. Θέλει την κεφαλονιά. Σε κάλεσε και στην. Α, έχουν κανονική επικοινωνία που βλέπεις. Και μετά τις απάντησες που σου απάντησε. Αυτό ήταν εκεί, μείναμε. Δύο μηνύματα και. Δύο μηνύματα, μία πρόσκληση στην Κεφαλονιά και μια μετά στη Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη τον περιμένει, κατάλαβες. Καλή πτήση. Το άγαλμα της ελευθερίας και τα διάφορα άλλα. Εξαιρετικά. Τον θέλουνε πολύ τον αγαπημένο σου που βλέπεις. Εγώ ποια θέλω όμως. Ποια θες. Το μωράκι μου εδώ. Ωραία. Καλά πάμε. Παρακάτω. Κάνει και ζουζουνιές, το ακούτε. Ναι.